σημείο αναφοράς και αιχμή του δόρατος θα λέγαμε, το θέμα των συναδέλφων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Πρόκειται για μια πραγματική ομοιρία συναδέλφων, συναδέλφων που για πολλά χρόνια, πολλοί ξεπερνούν και τη δεκαετία, προσφέρουν αδιαλείπτως τις υπηρεσίες τους στο δημόσιο σχολείο, ωστόσο η ελληνική πολιτεία φαίνεται πως δεν αναγνωρίζει αυτόν τον αγώνα, στην ουσία αυτούς τους ανθρώπους τους χρησιμοποιεί και το ανησυχητικότερο είναι ότι δεν φαίνεται στον ορίζοντα η προοπτική του διορισμού τους. Ειδικά ένα χρονοδιάγραμμα και μιλάμε για τέταρτη αξιολόγηση κλπ. Παραπέμπουμε δηλαδή τους διορισμούς για τον επόμενο Οκτώβριο, που σημαίνει με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς πάλι θα έχουμε τα ίδια προβλήματα. Δεν ικανοποιεί μια τέτοια ανακοίνωση από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας. Αντίθετα, εμείς ζητάμε να γίνουν διορισμοί οπωσδήποτε τώρα για να καλυφθούν κάποιες ανάγκες και δεν μπορούμε να μείνουμε στην υπόσχεση του Υπουργείου ότι μετά την τέταρτη αξιολόγηση θα αρχίσει να γίνει κάποια συζήτηση για μελλοντικούς διορισμούς. Διότι αν πάμε στην τέταρτη αξιολόγηση και φτάσουμε στον Οκτώβριο, επόμενο είναι και η σχολική χρονιά που θα ακολουθήσει να έχει τα ίδια ακριβώς προβλήματα που έχουμε και τώρα. Και εγώ διατέλεσα αναπληρωτής, ξέρω όλη αυτή την διαδικασία και την ταλαιπωρία ενδεχομένως που υφίστανται οι συνάδελφοί μας αυτοί. Αφενός, η εκπαίδευση, η παιδεία μας, έτσι όπως είναι δομημένη, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αναπληρωτές. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργεί και με τόσο μεγάλο ρυθμό αναπληρωτών. Όλα αυτά που λέτε, περί ομοιρίας και τα λοιπά, μπορεί να εμφανίζονται δραματικά, ας πούμε, σε ό,τι αφορά στη διατύπωση, αλλά είναι και μια πραγματικότητα. Βέβαια, το θέμα που βάζετε σήμερα είναι τόσο μεγάλο και σημαντικό και άπτεται τη ζωή, ας πούμε, των συναδέλφων μας, που άπτεται, ας πούμε, των αρμοδιοτήτων της κυβέρνησης, ενδεχομένως της εθνικής πολιτικής που έχουμε για την παιδεία, ξεφεύγει δηλαδή από τα όρια της δικαιοδοσίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εδώ. Όμως πολύ σωστά είπατε ότι θα πρέπει και εμείς από πλευράς μας, από πλευράς διοίκησης δηλαδή, να έχουμε το μυαλό μας στραμμένο σε αυτό, πώς είναι δυνατόν και οι συνάδελφοί μας αυτοί να μην ταλαιπωρούνται τόσο, εφόσον εξυπηρετούν εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίες είναι ανελαστικές, και η εθνική πολιτική να μπορέσει να κάνει αυτό για το οποίο έχει συμφωνηθεί.